Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στις τάξεις του Υπουργείου Υγείας και των Ειδικών λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και του ποσοστού θετικότητας, το οποίο κυμαίνεται γύρω στο 10%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, αύξηση κρουσμάτων παρατηρείται σε σχεδόν όλες τις ηλικιακές ομάδες, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση του ποσοστού των δύο παραλλαγών, ΒΑ4 και ΒΑ5, στην κοινότητα. Την εβδομάδα 18 με 24 Ιουνίου εντοπίστηκαν 7.555 θετικά περιστατικά, με τα 750 να αφορούν νεαρά άτομα ηλικίας 25 με 29 ετών. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 30 με 34, η οποία μετρά 730 κρούσματα, και η ομάδα των 35 με 39 ετών με 713. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 1.466 επαναλημώξεις, με το 20% των κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας να αφορά σε άτομα που νόσησαν για δεύτερη ή και τρίτη φορά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι σειρώες κρουσμάτων που προέκυψαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα πάντα με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, σειρώες κρουσμάτων παρατηρούνται κυρίως μεταξύ οικογενειών που διαμένουν στο ίδιο σπίτι, καθώς και μεταξύ ατόμων που συναθρίζονται σε διάφορες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, 13 αλυσίδες μετάδοσης εντοπίστηκαν σε γάμους, ενώ άλλες σειρώες δημιουργήθηκαν μεταξύ ατόμων που παρευρέθηκαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις στην περίοδο του κατακλυσμού. Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι 6 στα 10 άτομα δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν από πού κόλλησαν. Από τις 11 του Ιούνιου, όπου νοσηλεύαμε 24 ασθενείς, σήμερα νοσηλεύουμε 52 ασθενείς. Φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε μια αύξηση των περιστατικών. Επίσης, εκείνο το οποίο έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει αυξημένη κίνηση στα ιατρία βραχίας νοσηλείας, όπου κάποιοι εξ αυτών χρήζουν και νοσηλεία. Με τα κρούσματα να ακολουθούν την ανιούσα, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και του απέστειλαν εισηγήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο επαναφοράς κάποιων προστατευτικών μέτρων και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την επαναφορά της χρήσης προστατευτικής μάσκας. Σύμφωνα με πληροφορίες μερίδα των ειδικών, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της σε κλειστούς χώρους και ιδιαίτερα σε χώρους υψηλού κινδύνου και αυξημένου συγχρονισμού, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επί του παρόντος πρέπει να γίνουν απλώς αυστηρές συστάσεις, αφού μόλις πριν από 26 μέρες απαλλαχθήκαμε από την υποχρεωτική χρήση μάσκας. Όπως εγκύρως πληροφορεί το Αντένα, ο Υπουργός Υγείας θα θέσει αύριο στο Υπουργικό πρόταση για υποχρεωτική χρήση μάσκας σε φαρμακεία, αφού όπως διαπιστώθηκε θετικά στον ιό άτομα πάνε για εξέταση χωρίς να φοράνε μάσκα, με αποτέλεσμα να υπάρχει διασπορά του ιού. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Υπουργός Υγείας θα θέσει ενώπιον του Υπουργικού και εισήγηση για καθορισμό πλαφών στην τιμή των self-test που πωλούνται ανατεμάχιο.